σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε έντονες συγκινήσεις. Ενώ η ομάδα προηγήθηκε, είχε την ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ που το καταφέρνει με το πέναλτι. Στο τέλος γνώρισε την ήττα. Σωστά. Είναι η πρώτη ήττα, μια ήττα που μας στενοχωρεί πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας σήμερα. Ήταν ένα παιχνίδι που ξεκινήσαμε έχοντας τον απόλυτο έλεγχο. Προηγηθήκαμε με ένα όμορφο γκολ. Έχουμε χάσει κλασικότατες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να διευρύνουμε το προβάδισμά μας ή να το ξαναπάρουμε, διότι σοφαριστήκαμε πολύ εύκολα από τον αντίπαλο. Προσπάθησαν τα παιδιά, όμως το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει πάρα πολύ σκληρό. Θεωρώ ότι για ακόμα μια φορά σταθήκαν πάρα πολύ άτυχοι και θα πρέπει να δούμε και αυτή την απόφαση διαιτητή στο τέλος του παιχνιδιού. Γιατί όντως αν δεν υπάρχει επαφή, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη αδικία ξανά για την ομάδα μας. Και όλη την προσπάθεια, όλο τον κόπο που κάνουν τα παιδιά, δυστυχώς δεν μπορούμε να τον καρποθούμε με βαθμούς. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να προβληματιστούμε. Τι δεν κάνουμε καλά, να το βελτιώσουμε. Θα πρέπει σίγουρα να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην νοοτροπία μας. Και θα πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί, διότι έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, για να μπορέσουμε ό,τι βαθμούς έχουμε χάσει να τους πάρουμε πίσω. Πέρα της φάσης του πέναλτι που για τον Γιούχτα εννοώ, που δεν μπήκε, σε ποιους άλλους τομείς, πού κρίθηκε το παιχνίδι και μίλησες για νοοτροπία, ακούς, να το αναπτύξουμε αυτό λίγο παραπάνω. Έχει να κάνει με την πίστη, διότι προσπαθούμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, να δημιουργούμε ευκαιρίες με την πίστη όταν βρισκόμαστε εκεί κοντά στο γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο, σε μια κατάσταση 11-11, δημιουργήσαμε πολλές καταστάσεις. Είχαμε κλασικές ευκαιρίες, τετ-α-τετ, μπροστά από την εστία ευκαιρίες. Στο δεύτερο, ήταν μια κατάσταση με αριθμητικό μειονέκτημα του αντιπάλου. Λογικό ήταν να κλειστεί. Είχαμε την κατοχή, προσπαθούσαμε να διασπάσουμε. Χάσαμε ένα πέναλτι. Όλα αυτά θεωρώ ότι στήχησαν. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε την προσπάθεια του πόρου και να του πούμε συγχαρητήρια για την νίκη.